προς όλους τους συνέλληνες, τους αγωνιστές, τους πολεμιστές μου, τα αδέρφια μου, αλλά και προς όλους τους καθεστωτικούς μηχανισμούς προδοτικούς και τους προδότες, αλλά και τους συνεργάτες των προδοτών που λειτουργούν κατά των Ελλήνων, κατά του έθνους των Ελλήνων και κατά του Οργανισμού Ελλήνων Συνέλευση και του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα, γιατί ίσως δεν τα έχετε καταλάβει και ενδεχομένως οι συνεργάτες των προδοτών. Οι προδότες έχουν πάρει μια πολύ συγκεκριμένη στάση. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει το νομικό πλαίσιο του Συντάγματος, το οποίο με αυτό με κατηγόρησαν, με αυτό με δένουν, αλλά με αυτό θα δέσω και όλους τους άλλους, αλλά και αυτοί, για ό,τι έχουν κάνει, όλους για ό,τι έχουν κάνει και για ό,τι μας έχουν κάνει. Το αν εκτελείται, δεν εκτελείται, θα το δούμε. Πρέπει να καταλάβετε όλοι σας ότι οι Οργανισμοί Ελλήνων Συνέλευσης είναι του έθνους, των Ελλήνων, και ως οργανισμός μη κυβερνητικού οργανισμού, αλλά και σαν πολιτικού φορέα, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι βαριά τα πράγματα, γιατί όταν σας κάνει μήνυση ο πολιτικός φορέας ή αν σας κάνει μήνυση η Ελλήνων Συνέλευση ή η Κεντρική ή η Περιφέρεια ή οποιοδήποτε, να ξέρετε ότι είναι πολύ βαριά τα πράγματα για όποιον χρειαστεί να κυνηγήσουμε νομικά. Όπου σήμερα κάποιοι συνέλληνες παλαιοί, κάποιοι συνέλληνες που αθέτησαν τον όρκο τους, που καταπάτησαν τον όρκο τους, τα καταστατικά, τις υπογραφές που έχουν βάλει και που ορκίστηκαν αλλά και που υπόγραψαν, και σήμερα είναι μέσα μας και κάνουν μια μαύρη προπαγάνδα κατά των Ελλήνων και κατά του φορέα και κατά προσώπων συνελλήνων, του Προέδρου, αλλά και κατά προσώπων της κεντρικής διοίκησης, τα οποία είναι νομίμως, όπως θέτει το Σύνταγμα, οι νόμοι και τα καταστατικά μας, θα βρεθούν σε πολύ υδινή θέση. Εγώ προσωπικά, και θα ψηφίσω στον οργανισμό, ότι αν θα κυνηγήσουμε προδότη ή συνεργάτη προδότη, θα το κυνηγήσω μέχρι την άβυσσο, όπως κυνηγάω το καθεστώς και όπως θα κυνηγήσω και όπως κυνηγώ το καθεστώς. Και μάρτυρες θα είναι όλοι οι συνέλληνες. Και βεβαίως, όταν σε κυνηγά ο οργανισμός, σε κυνηγάνε όλοι οι συνέλληνες και όλοι οι Έλληνες που έχουν τον οργανισμό. Γι' αυτό ας λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλοι τι λέω. Βέβαια, έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Έχετε καταλάβει ότι η μήνυση για απιστία σε έναν οργανισμό αμοιγές ελληνικός και ειδή σε πολιτικό φορέα, την ώρα που βάλεις κατά του Προέδρου, κατά των θεσμικών οργάνων, και έκανες άσχημα πράγματα, όπως να περιφέρεις χαρτί με υπογραφή του Προέδρου χωρίς ο Πρόεδρος να έχει δώσει εντολή για συνέδριο ή για καμία τροποποίηση. Έχετε καταλάβει ότι είναι όλοι, όχι μόνο για πλαστογραφία, η πλαστογραφία και ό,τι κακούργημα είναι, αυτό είναι κακουργηματική πλαστογραφία σε τέτοιο έγγραφο, σε τέτοιο οργανισμό, αλλά το κακό, το άδικο που προκαλείς σε όλους τους συνέλληνες, στην κοινή γνώμη και τη διασπορά ψευδών πλαστογραφημένων χαρτιών για ιδίων όφελος ή για καταστροφή, να καταστρέψεις και να φανίσεις την πολιτική κίνηση. Ουσιαστικά διαλύεις το πολίτευμα. Ουσιαστικά είναι ένας εγκριμένος φορέας πολιτικός και ένας οργανισμός ο οποίος είναι πανελλαδικά και παντού απανταχού στη ΓΕΑ, και διασπείρατε έγγραφο το οποίο φέρει υπογραφή μου, η οποία είναι πλαστική και πλαστή, και έχετε δακτυλογραφήσει επάνω λοιπόν εντολές που εγώ ποτέ δεν έδωσα. Αυτός που το έκανε και αυτός που το περιφέρει και αυτοί που το στηρίζουν ακόμα και τώρα, δεν διανοείστε σε τι κατηγορίες θα βρεθούνε. Δεν φαντάζεστε πόσο είναι οι ποινές. Και γιατί άλλωστε να σας λυπηθούμε, εφόσον βάλετε κατά της Ελλήνων Συνέλευσης του σκοπού και του στόχου. Η κακουργηματική απιστία θα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Και συνεχίζουν κάποιοι να διαλύουν γραφεία μυαλά. Την ώρα λοιπόν που έχεις υπογράψει και την ώρα που δημόσια έχεις αποδεχτεί τον όρκο και δηλώνεις στο καταστατικό ότι μόνο ορκισμένα μέλη θα μπαίνουν, για τον νόμο είναι μια χαρά. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο, το οποίο το καταστατικό μας το λέει ξεκάθαρα. Ορκισμένα μέλη. Και αυτά ψηφίζουν. Τα άλλα δεν ψηφίζουν. Έτσι γουστάρουμε, έτσι λέμε, και το Σύνταγμα το προβλέπει. Και προβλέπει χιλιάδες ορκομοσίες. Είναι νόμιμα. Μόνο τον όρκο που αθέτησες, για δείτε τις ποινές επί ορκίας, είναι έως και 5 χρόνια. Και πρόσεξε, όταν το κάνεις σε κάποιον, σε μια εταιρεία, δηλαδή αν είσαι κάπου σε μια εταιρεία και προδώσεις το καταστατικό ή τη θέση που σου έχει βάλει η εταιρεία, η επί ορκία έχει 2, 3, 1, 5 χρόνια.
ανάλογα τι έκανες. Την ώρα που είσαι ένας οργανισμός, έχεις υπογράψει με το που ανοίγεις γραφείο και δέχεσαι τον εσωτερικό και κανονισμό και τον εξωτερικό και τον εξωτερικό κανονισμό, και υπάρχουν ηχογραφήσεις και υπάρχουν αποδείξεις τεράστιες, δεν σημαίνει δεν το είπα. Είσαι μαγνητοφωνημένος πόσες φορές από τόσους συνέλληνες για το τι έχεις πει και το τι έχεις κάνει. Δεν ξέρω σε ποιο δικαστήριο θα πας να την γλιτώσεις. Και επειδή νομίζετε ότι ο νόμος και κάποιο άλλο πλάσμα έβγαζε τους νόμους, ακούστε λοιπόν πως έχει ο νόμος, γιατί δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Και έχω πει, όποιον θα κυνηγήσω στα κοντά και θα κυνηγήσω τους προδότες, άσους να εκτίθονται τώρα και να λένε. Το τι κάνανε ξέρω καλά. Γι' αυτό να μαζεύετε τις μαγνητοφωνήσεις όλες. Ο νόμος δεν λέει μη μαζεύεις μαγνητοφωνήσεις, μην τις προβάλλεις. Δεν τις προβάλλουμε εμείς. Ακούω όμως τι γίνεται. Λέει ο νόμος ότι αν εμείς κάνουμε σε έναν προδότη μήνυση για απιστία ή οτιδήποτε και αυτός μας κάνει αντεμήνυση ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, τότε μπορούμε να εμφανίσουμε, λέει, τις ηχογραφήσεις, και τότε οι ηχογραφήσεις είναι νόμιμες, διότι σου έχει κάνει μήνυση ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα σωστά και ότι δεν τα έχει πει. Τότε ο νόμος σου δίνει το δικαίωμα να τα εμφανίσεις. Εσείς κρατάτε τα στην κεντρική, όλα στείλτε τα, κρατήστε τις πληροφορίες ό,τι έχουν πει και έχουν κάνει. Και όταν θα τους κάνουμε τη μήνυση και στο δικαστήριο θα λένε ότι δεν είναι έπαμε έτσι και δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, τότε έχεις δικαίωμα, λέει ο νόμος, να εμφανίσεις τις ηχογραφήσεις και να αποδείξεις το τι έχει κάνει, και τότε θα καταλάβουν τις καμπάνες και θα καταλάβουν και τι κάνανε, αλλά και πού ορκιστήκανε, αλλά και για ποιο λόγο το κάνανε. Θα κλάψουν πολύ με αυτό που κάνουν, που συνεχίζουν να έχουν θράσος. Θα τους λιώσω όπως θα λιώσω κάθε καθεστωτικό σκουπίδι που κυνήγησε, πολέμησε για να διαλύσει αυτό το τεράστιο αληθινό μοναδικό αγώνα, την Ελλήνων Συνέλευση, που έχει τόσο ιδιοτέλεια, που έχει τόσο ψυχή, έχει τόσο αγνότητα, έχει τόσο αρετή, είναι για όλους, χωρίς να βγάζει κανέναν έξω. Άρα, να μαζεύετε όλες τις ηχογραφήσεις και αν θα τους κάνουμε χρήση θα το δούμε εμείς. Αφήστε τους προδότες να εκτεθούν. Αυτοί που στέλνανε email, οι κάτι ελάνιες κόρες, κάτι ελάνιοι γη που στέλνανε email και υπήρχαν δύο ομάδες και ο ένας ήθελε τη Σφολιάτα να γίνει πρόεδρος και ο άλλος ήθελε το Μιμίδη και ο άλλος και το Καραφλό Άλογο έκανε τα δικά του και όλα αυτά, δεν τολμώ να πω το όνομά τους, ή πραγματικά το στόμα μου δεν μπορώ να τους εκφράσω ούτε με τα ονόματά τους. Θα δούμε λοιπόν τα email, γιατί τα email υπάρχουν όλα. Συνέλληνες, μαζεύτε τα email, μαζεύτε τι έχουν πει, μαζεύτε τι έχουν κάνει και θα δούμε αν αυτό που κάνανε είναι βάση καταστατικού, είναι βάση ορκομοσίας και είναι βάση της θέσεως που είχαν. Φαντάζεσαι τώρα, ο πρόεδρος των ορκισμένων, να κάνει αγώνα εναντίον του Προέδρου, εναντίον της Ελλήνων Συνέλευσης, εναντίον των ορκομοσιών, εναντίον των ιερών κειμένων, εναντίον της αλήθειας, εναντίον των οικονομικών εργαλείων, εναντίον όλων, και να διαλύει το φορέα και την κεντρική με κατέβασμα ταμπέλες, με το θέλουμε να πάρουμε κόσμο να ανοίξουμε ένα άλλο κόμμα, γιατί το άλλο το κόμμα θα πάει καλύτερα και αυτό δεν πάει πουθενά. Αν αυτό είναι, αυτό επισύρει 4 κακουργήματα. Και τα είναι δηλωμένα αυτά και κοίτα πως θα σας τα στήσω τα κακουργήματα. Καλά ρε, μες στη μήτρα του καταστατικού που έχεις διαβάσει, έχεις υπογράψει, μέσα στη διαδικασία του όρκου που επίσημα και ομόφωνα και ομόνοα ορκίστηκες και είσαι στη λίστα των ορκισμένων και υπάρχει και βίντεο της ορκομοσίας σου, έρχεσαι και προδίδεις το στόχο και σκοπό και βάλεσαι κατά προσώπου και δι του Προέδρου και δι του σκοπού και δι των οικονομικών εργαλείων της τεράστιας μάχης που έχει δώσει όλος ο ελληνισμός. Που ρε Μιμίδη ρε, ούτε ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος, ούτε ο Μιμίδης, ούτε η Βίκη δεν ήταν στο δικαστήριο το 2013. Δεν υπήρχαν αυτοί. Δεν υπήρχαν αυτοί. Τι είναι αυτά ρε που κάνετε. Δεν διανοείστε όταν θα στήσω τα χαρτιά τι σημαίνει απιστία και το τι συνεχίζετε και κάνετε μέσα από συνέλληνες, από email, από ηχογραφήσεις που σας έχουν ηχογραφήσει. Όλοι οι συνέλληνες σας έχουν ηχογραφήσει. Γι' αυτό είστε υπόλογοι στα λεγόμενά σας και στις πράξεις σας. Οι πράξεις σας και τα λεγόμενά σας δεν διανοείστε τι κατηγορίες
θα έχουν μαζευτεί και θα μαζευτούν. Το πότε θα τις δικάσουμε, θα το κάνουμε εμείς. Να θυμάστε, όταν σας κάνει μήνυση ο οργανισμός που ήσασταν μέλος, που ορκιστήκατε και έχετε υπογράψει καταστατική διαδικασία και σε όλα τα πρακτικά, για όλα αυτά που κάνατε στον οργανισμό που δεν τηρήσατε εκεί που ήσασταν εσείς, στο δικό σας γραφείο, στο δικό σας δημιούργημα, θα καταλάβετε, ακόμα και με αυτά τα δικαστήρια, ακόμα και με αυτούς τους εισαγγελείς, με τους εισαγγελείς θα δείτε τι κατηγορίες επισύρουν. Ωστόσο, πέστε, βγάλτε, πες τα ιδίες, φτιάξε σενάριο. Θα σε φωνάξω κάποια στιγμή λοιπόν με ένα κακούργημα πιστίας να αποδείξεις το σενάριο που λες. Τώρα στο Face ή στους φίλους σου ή στα τηλέφωνα λες αηδίες. Άμα θα σε καλέσω σε κανένα κρατήριο θα σου κοπούν τα πόδια και εκεί θα είμαστε εμείς και θα είναι και συνέλληνες απ' έξω. Και θα σε δικάζει ο δικαστής και θα θέλει πρέπει να αποδείξεις αυτά που λες ή αυτά που είπες. Εμείς θα αποδείξουμε αυτό που έκανες. Θα καταλάβετε τη δύναμη του ελληνικού λαού που πήγατε ανάποδα. Που πήγατε απέναντι. Πέστε ωστόσο, εκτεθείτε. Κάντε κινήσεις, πάρτε εκεί καμιά αυλή και η αυλή σας κατηγορούμενη. Γιατί να σας φερθούμε διαφορετικά από κάθε καθεστατικό μηχανισμό που μας κυνηγάει. Τι διαφορά έχετε εσείς που είστε απέναντι στην Ελλήνωση Συνέλευση, στα πρόσωπα, στους θεσμούς, στις θεσμικές θέσεις που είναι δικές σας, στις εκλεγμένες θέσεις άμα το θέλετε και αυτές που εκλέγετε ακόμα τους κυνηγάτε. Τους εκλέγετε και τους κυνηγάτε. Από εκεί και πέρα να καταλάβετε τις ευθύνες. Και επειδή μιλάτε για νόμο, θα καταλάβετε τι σημαίνει νόμος. Αυτός και ο χαζάρικος ακόμα θα δεις πως είναι στημένος. Δεν διανοείστε πόσες κατηγορίες έχετε κάνει. Το ότι δεν σας μιλάει κανένας και ότι ακόμα κοκορεύεστε κοκοράκια γελία, γελία κοκοράκια, δεν διανοείστε το τι μπορεί να σας συμβεί με τον οργανισμό απέναντι. Γιατί απέναντι είναι οι Έλληνες. Εσείς κάθεστε εκεί πέρα τώρα και κάνετε πλάκα. Και υπάρχει τεράστιος αριθμός ανθρώπων που θέλει πολύ να σας δώσει μία κλωτσά στα κολομέρια και να ξεφανιστείτε. Και κάθεστε απέναντι. Το πότε θα δώσω εντολή και θα κινηθεί η διαδικασία, θα πάθετε πλάκα. Συνεχίστε να κάνετε αυτό. Εγώ δίνω ένα χρονικό διάστημα, όπως έδωσα και στα άλλα τα ζωντοβολά, και τους είπα, σε μια εβδομάδα επαναρθρώστε. Εάν δεν επανορθώσετε και δεν πάρετε θέση, είστε απέναντι. Σας δίνω ένα χρονικό περιθώριο. Εάν δεν κάνετε το προφανέστατο, ή παίρνεις το καπελάκι σου και πας από εκεί που ήρθες, γιατί απλά σε έβεσαι και δεν θέλεις άλλο, σου τελείωσε ρε παιδί μου, ή τελικά αντιλήφθηκες ότι υπάρχει πιο μεγάλο συμφέρον έξω από σένα, σε αντίθετη περίπτωση να συνεχίσεις να κοντράρεις και να κάνεις άσχημα πράγματα προς το σκοπό, στο στόχο, στην Ελλήνω Συνέλευση, στον οργανισμό, στο νομικό πλαίσιο, στη στρατηγική και σε όλα όσα έχουν υπογράψει όλοι, γιατί όλοι τα ίδια έχουν υπογράψει. Όποιος ανοίγει γραφείο υπογράφει τον κανονισμό. Υπογράφει τον εσωτερικό τον κανονισμό, τον εξωτερικό, υπογράφει το καταστατικό, υπογράφει τα πάντα. Και όλοι μας έχουμε υπογράψει. Και συνεχίζεις, θα σε βρουν άσχημες μέρες και νύχτες. Σε προειδοποιώ, μη με κάνεις να έρθω απέναντι σε συνέλληνα και θα σε λιώσω. Ο τρόπος που κινούνται μερικοί είναι τόσο καθεστωτικός και τόσο αποστατικός που είναι στλες και έχω το ίδιο το καθεστώς απέναντί μου. Θα σεβαστώ εσάς που είστε ίδιοι με το καθεστώς. Έχω τόσες χιλιάδες στοιχεία να σας δέσω μία και διαπαντός, όπως το καθεστώς. Το καθεστώς όχι ακόμα, δεν ήρθε η ώρα του. Εσείς όμως είστε τόσο μικροί και λίγοι, τα οποία θα σας δέσω αυτομάτως. Και θα καταλάβετε μετά πώς σας λέβεστε. Όποιος με κάνει και του κάνει μήνυση οργανισμός και δώσω εντολή για μήνυση και κακουργηματική, θα του στήσω μία σειρά. Την ώρα που θα το κάνω, δεν θα την πάρω ποτέ πίσω. Αν με κάνετε και σας κάνω μηνύσεις κακουργηματικές που δεν φαντάζεστε τι στοιχεία προκύπτουν από αυτά που έχετε κάνει, δεν το ρωτήστε ένα νομικό σε έναν οργανισμό τι γίνεται. Ρωτήστε σε έναν πολιτικό φορέα όταν κινείστε έτσι. Φαντάζεστε τώρα να πάει κάποιος στη Νέα Δημοκρατία και να πάρει τον κόσμο και να κάνει ζημιά. Αυτά σκοτώνονται τα κόμματα μεταξύ τους και δεν πάνε ποτέ στα δικαστήρια. Όταν όμως πήγε ο Λαλιώτης με το Μητσοτάκη, αποζημίωση 300-400 χιλιάρικα έπειρε. Καμιά φορά που σου ξεφεύγει και πάνε στα δικαστήρια η αποζημίωση είναι 3-4 εκατοστάρικα μόνο για μια κουβέντα που είπε, έτσι. Όχι για αυτά που έχετε κάνει εσείς. Για αυτά που έχετε κάνει εσείς. Φανταστείτε τώρα για αυτά που εσείς έχετε κάνει. Για αυτά που έχετε εκτελέσει.
Για email να διαλύσετε το φορέα, να διαλύσετε τα πρόσωπα, να διαλύσετε τους θεσμούς, να διαλύσετε την ισορροπία, να αλλάξετε το σκεπτικό, να κλέψετε, να κάνετε, να πτώ, να αλλάξετε προσπέκτους, να αλλάξετε ταμπέλες. Έχεις καταλάβει τι έχετε κάνει. Έχετε καταλάβει τι έχετε κάνει στο φορέα και ποιος από τη φορέα σας ανοιχτεί. Σκεφτείτε πριν κάνω μήνυση σε κάποιον. Σε όποιον κάνω θα τον ελιώσω και θα είναι παράδειγμα. Λέτε το σώρα προδότη. Δεν διανοείσαι τι μπορώ να σου κάνω, παλικάρι μου. Δεν διανοείσαι με αυτά που έχεις πει και έχεις κάνει τι μπορώ να σου κάνω, αγόρι μου ή κοπέλα μου. Δεν διανοείστε. Συνελλήνες, φυλάχτε όλα τα ηχητικά, τραβήχτε και όσα πιο πολλά μπορείτε και στείλτε στα κεντρικά να έχουμε αρχεία. Και το τι θα κάνουμε εμείς είναι δικιά μας δουλειά. Κρατήστε τα εσείς και αφήστε τους να εκτεθούν. Όσο εκτίθονται, δεν το διανοείστε τι γίνεται. Αλλά και το καθεστώς, αλλά και οι ίδιοι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στις επάρξεις. Ήρθε η ώρα όχι μόνο που καθαρίζουμε, αλλά που θα μπουν και πολλοί στη σειρά. Και κάποιοι θα γίνουν το παράδειγμα που θα κρεμαστούν με τη διαδικασία αυτής της δικαιοσύνης για ό,τι έχουν πει και έχουν κάνει για να σοβαρευτούν όλοι οι άλλοι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.